θέλω να μείνουμε για λίγο στο Πασόκ, γιατί όπως είπα θέλω να δούμε τη μεγάλη εικόνα, αλλά έχει σημασία η άποψή σας. Πώς βλέπετε αυτόν τώρα την, εγώ θα πω, πόλεμο προσώπων που έχει ανοίξει στο Πασόκ? Δηλαδή σήμερα έχουμε τον νυν δήμαρχο της Αθήνας να απαντά στον πρόεδρο του Πασόκ, να γίνονται δηλώσεις, αμφισβήτηση. Πώς τη βλέπετε όλη αυτή την κατάσταση? Εντάξει, Γεννήφη, εγώ λείπω πάρα πολύ χρόνια από την ενεργό κομματική ζωή. Δεν θέλω τώρα να κάνω ούτε τον μέντορα ούτε τον πατερναλιστή να πω εγώ τι πρέπει να κάνουν. Έχουν μυαλό, είναι ενήλικες. Νομίζω και θέλω να πιστεύω ότι έχουν ευθύνη, νιώθουν την ευθύνη τους απέναντι στην προοπτική της παράταξης και θα κάνουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν και με διαδικασίες και με διεργασίες για να αντιμετωπίσουν τα πράγματα. Θέλω να έχουν όμως κάτι υπόψη τους. Εάν το ΠΑΣΟΚ ή και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω να πάω στα άλλα κόμματα γιατί δεν διαδραματίζουν σημαντικό, ούτε θα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα πράγματα. Πέρα από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και αυτοί το ίδιο. Νομίζουν ότι το επόμενα πολλά χρόνια το ΠΑΣΟΚ θα κηρυθεί με το 14-15% μια χαρά είμαστε και βλέπουμε τι θα γίνει. Το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι θα επανέλθουν αυτοί οι οποίοι φύγανε, τρομακτικά εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια, ότι θα γυρίσουν χωρίς να αλλάξει τίποτα εκεί μέσα και κυρίως πρέπει να αλλάξουν οι αντιλήψεις. Να φτιάξουν κεφάλαια αξιοπιστίας που τα έχουν χάσει. Και μάλιστα να προσπαθήσουν με το κεφάλαιο αξιοπιστίας το οποίο θα δείχνουν ανάγλυφα να άρουν αυτό το οποίο φοβούμαι ότι διακατέχει την ελληνική κοινωνία, η οποία σήμερα μπροστά σε όλα αυτά δεν πιστεύει ούτε στην αναξιοπιστία της. Ναι. Δεύτερον, όσοι ασχολούνται να έχουν φορτία εμπιστοσύνη, να τους εμπιστευτεί ο κόσμος. Η έννοια της εμπιστοσύνης στην πολιτική είναι καθοριστική. Δεν μπορεί να υπάρχει πολιτική ως έννοια εάν δεν υπάρχει αξιοπιστία και εμπιστοσύνη, να σε εμπιστεύεται. Mm-hmm. Με αυτό κυβερνάς, δεν κυβερνάς με τον πιστολί. Άρα θεωρείτε, να καταλάβω ότι θεωρείτε ότι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ, ίσως και στα υπόλοιπα κόμματα, δεν είναι το πρόσωπο. Όχι, είναι οι πολιτικές. Δεν πρόκειται να αυξηθεί το ποσοστό. Ναι. Οι ψήφοι. Εφόσον συνεχίζει. Από εδώ και πέρα, εάν δεν αναπτυχθούν οι δυναμικές των πραγμάτων, mm-hmm. αυτή είναι η έννοια της πολιτικής, οι δυναμικές που φτιάχνεις. Mm-hmm. Και εκείνη η ικανότητα της πολιτικής. Ναι. Με τις δυναμικές που δημιουργείς και την εμπιστοσύνη που μπορείς να καλλιεργήσεις, την πίστη, την αυτοπεποίθηση, τον αυτοσεβασμό, mm-hmm. μια γνήσια αισιοδοξία μια αισιοδοξία η οποία να στηρίζεται στις ελπίδες που χτίζονται, όχι αυτές που επικαλούμαστε θεωρητικά και ανθρώπινα. Δεν έχουν καμία σχέση η ανθρώπινη αισιοδοξία με την αισιοδοξία στην πολιτική. Είναι αυτή η οποία πρέπει να αποδεικνύεται και να χτίζεται και να πείθει. Ναι. Λοιπόν, αυτά μπορεί να ακούγονται θεωρητικά. Τότε μετά λένε, δεν τραβάει, δεν τραβάει ο αρχηγός, δεν τραβάει. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Στα περισσότερα κόμματα του κόσμου, σε προχωρημένες περιοχές, οι ευθύνες επιμερίζονται. Μπορεί ο κάθε αρχηγός να έχει κάποια ευθύνη, αλλά ο καθένας πρέπει να πάει στο προσκεφάλι του το βράδυ και να κάνει ένα συλλογισμό, δηλαδή τις δικές του ευθύνες να μετρήσει πριν γίνει κίνσορας για τις ευθύνες των άλλων. Τώρα, όσον αφορά αν θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στο ΠΑΣΟΚ, είπα, ενήλικες είναι να καθίσουν να τα βρουν, μυαλό έχουν πάρει εκπαίδευση πολλοί από αυτούς αρκετά από την περίοδο τη δική μας. Πώς αντιμετωπίσαμε κι εμείς μεγάλες κρίσεις, χωρίς να διασπαστεί το ΠΑΣΟ, κάθε κρίση έβγαινε κερδισμένο και προχώραγε. Κάλπαζε, σαν άλογο. Αλλά είχε πολλά καινούργια νέα πρόσωπα που έτσι φαίνεται ότι βαίνουν στη διεκδίκηση. Είδαμε, τα παιδιά αυτά εγώ συνεργαζόμουν από πόσα χρόνια, πριν από 25 χρόνια. Ναι, ναι. Μαζί τους ήταν νεολαίοι αυτοί οι περισσότεροι κλπ. Και παιδιά είναι με προσόντα αυτά, μην τα υποτιμούμε. Καθόλου, καθόλου. Απλώς, τώρα απλώς λέω, αν διακρίνεται πρόσωπο. Έχουν εμπειρία. Ναι. Τώρα που είχε και πρόσωπο, εγώ δεν πιστεύω στα πρόσωπα. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω στις καταστάσεις και οι αλλαγές δεν γίνονται από τα πρόσωπα. Προηγείται πρώτα κάποια υπόγεια ρεύματα μέσα στις κοινωνίες, σαν αυτό που έγινε τώρα με τις εκλογές. Τότε είναι μεγάλο ρεύμα το οποίο δημιουργήθηκε, δεν το αξιολόγησε κανένας και εκεί οφείλουν να το αξιολογήσουν και κάποιοι που κάνουν τους ειδικούς και δεν εννοώ ειδικούς στην Ελλάδα, αυτούς που βγάζετε εδώ πολλές φορές στην τηλεόραση, που όπως έλεγε ο Καφαντάρης, είναι ειδικός αγαπητή μου, είπε σε δύο υπουργούς του που του ζητήσα να προσλάβει
λέει, είναι οι κατέχοντες στην συμπυκνωμένη Ράγνη, ας πούμε, κλπ. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που μπορούν να κάνουν προσεγγίσεις, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν.